των αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο να κάνετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος στην αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού, όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, κέτι ειδώτας και στηριγμένους στην παρούσαν αλήθεια, στοχάζομεν όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνώματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκηνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Αμήν. Ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώτος των Αποστόλων, ένας άνθρωπος πραγματικά δούλος του Θεού, ένας άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τον εξέλεξε και τον απεκάλεσε πρώτον Απόστολο. Στο τέλος της ζωής του ξέρει ότι θα συλληφθεί, ξέρει του το φανέρωσε ο Θεός, ότι θα καταδικαστεί σε θάνατο και μάλιστα θα σταυρωθεί και όπως λέγει και η παράδοση, η εκκλησιαστική ιστορία και ανάποδα, γιατί δεν ήθελε, δεν έκρινε άξιο τον εαυτό του να σταυρωθεί όπως ο Κύριος του Ιησούς Χριστός. Στο τέλος λοιπόν της ζωής του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή, έγραψε μια επιστολή προς όλους τους χριστιανούς με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πραγματικά σημαντικότατες αλήθειες που με επίγνωση αναφέρει ότι επειδή ξέρω ότι εντός ολίγου θα αποθέσω το σκήμνωμά μου, στοχάζομαι δίκαιον ενώπιον του Θεού όσο είμαι ακόμη ζωντανός να διεγείρω δια της υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα επιμεληθώ ώστε και μετά την αποβίωσή μου εσείς να ενθυμίστε αυτά τα τόσα σοβαρά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν που αποκαλύπτει ο Απόστολος Πέτρος με την αποστολή του είναι ότι ο λαός του Θεού είναι ένας διαφορετικός λαός. Είναι γένος εκλεκτών. Είναι μία γενεά γεννημένη από τον Πατέρα, να γεννημένη από τον Πατέρα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Είναι έθνος Άγιον και είναι ένας συγκεκριμένος λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός με αποστολή, με αποστολική αποστολή. Αυτό είναι το έργο του χριστιανού, να εξαγγείλει τα σαρετάς εκείνου που σας εκάλεσε και σας έβγαλε από το σκοτάδι και σας έφερε στο θαυμαστό αυτού φως, εσάς που δεν ήσασταν λαός, ένας λαός, ήσασταν έθνη πολλά, αλλά τώρα είστε λαός ένας του Θεού. Εσάς που δεν ήσασταν ποτέ ελεημένοι, δεν είχατε γνωρίσει το έλεος του αληθινού Θεού, αλλά τώρα έχετε λεηθεί από τον παντοδύναμο Θεό. Ένας λοιπόν ιδιαίτερος λαός, και η διαφορά ξεκίνησε από τη στιγμή που λάβαμε την ισότιμον με τους πρώτους Αποστόλους πίστην στη δικαιοσύνη του Θεού και του σωτήρα μας, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Δηλαδή μας έβγαλε από την αδικία, από το σκοτάδι, από την αμαρτία μόνο διαπίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας έφερε στη δικαιοσύνη τη δική του, την εκπίστεως, τη δικαιοσύνη του Θεού την εκπίστεως. Μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορούσε να γίνει. Ο τυφλός να βλέπει, ο κουφός να ακούει, ο αμαρτωλός να αγιάζεται, ο άσοφος να έχει σοφία, και μάλιστα όχι γήινη, αλλά ουράνια σοφία. Μεγάλο θαύμα. Και ο Απόστολος Πέτρος θέλει να το θυμόμαστε αυτό.
Να μην το ξεχνάμε, να μην συνηθίζουμε την ύπαρξή μας μέσα στην Εκκλησία σαν κάτι το συνηθισμένο και το δεδομένο. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ταλαιπωρούνται καταδυναστευόμενοι από το διάβολο και εμείς είμαστε ελεύθεροι. Καταδυναστευόμενοι από τις επιθυμίες τους, από τις αμαρτίες τους, από τις κακίες τους, αλλά και από τις αμαρτίες των άλλων. Από τις κακίες των άλλων. Να καταδυναστεύονται και εμείς να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Να είμαστε ελεημένοι. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά η ευχή του Αποστόλου Πέτρου είναι χάρις και ειρήνη να πληθυνθεί. Ζείτε μέσα στη χάρη και μέσα στην ειρήνη του Θεού και εγώ σας εύχομαι να πληθυνθεί. Μα μπορεί να πληθυνθεί χάρις, βέβαια. Μπορεί να πληθυνθεί ειρήνη, βέβαια. Και τι θα γίνει? Αλληλούια, τι θα γίνει? Από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα. Αλλά πώς? Δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με επίγνωση του παντοδύναμου Θεού. Ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι ο Πατέρας μας. Ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του, ο μονογενής, τον οποίον απέστειλε, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ενσαρκώθη, είναι, άκουσον, ο φίλος σου. Ο φίλος σου. Και δι' αυτού εδόρισε εις εμάς, και εδώ να μείνουμε αδελφοί, εδόρισε εις εμάς τα προζωήν και τα προσευσέδιαν. Και να ζούμε και να μπορούμε να λατρεύουμε το Θεό. Αυτό ισχύει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα μπορούμε και να ζούμε και να λατρεύουμε το Θεό. Και δεν πρέπει αδελφοί αγαπητοί να ξεχνάμε καθόλου ποτέ ότι στην πατρίδα μας τώρα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Δυστυχισμένοι αυτοκτονούνε. Μέσα στο τρένο βλέπετε ανθρώπους με το χέρι απλωμένο, καλοντημένους. Με σταματάνε με το αυτοκίνητο άνθρωποι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα με σταματάγανε. Και σταματάω να δω τι θέλουνε, αξιοσέβαστοι. Και μου λένε δώσε μου 2 ευρώ σε παρακαλώ. Τρέπομαι. Μέσα στην Εκκλησία όμως, ενώ έξω το ποσοστό των ανέργων στους νέους έχει ξεπεράσει το 50%, μέσα στην Εκκλησία ούτε 5 ούτε 10% είναι. Και αυτό είναι χάρις Θεού. Και να είμαστε ευγνώμονες αδελφοί. Αλλά και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που πέσε πείνα σε όλη την Οικουμένη, τα αδέλφια μας στα Ιεροσόλυμα είχαν και έτρωγαν. Εκείνο που θέλει ο Θεός όμως να μην ζητάμε πολλά. Ευσέβεια με ταυταρκία, αδερφοί. Ο Θεός να μας δώσει και με το ζόρι μας αναγκάζει να το έχουμε τώρα εδώ που τα λέμε. Αυτό το πνεύμα που δυστυχώς δεν το είχαμε. Το πνεύμα της ευσέβειας με ταυταρκίας. Είχαμε πάρει πολύ αέρα εμείς οι Έλληνες. Μιλάω για τους χριστιανούς και πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου. Ο Θεός όμως μας φέρνει να γίνουμε ολοκληρωμένοι χριστιανοί. Μας εξασφαλίζει λοιπόν είτε απευθείας είτε μέσω των αδελφών μας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει εξεύρω να περισσεύομαι αλλά ξέρω και να ελετούμε. Εάν με φέρει σε δυσκολία δεν πρέπει να ντρέπομαι να σας ευλογεί ο Θεός βοηθώντας με και κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται ή να αισθάνεται άσχημα που δίνει την ευκαιρία στους αδελφούς του να τους ευλογήσει ο Θεός επειδή έχουν σπλάχνα και εκτιρμούς. Είμαστε μια οικογένεια αδερφοί, μια οικογένεια είμαστε και δεν δοκιμάζεται μόνο αυτός που ταλαιπωρείται, δοκιμάζεται και αυτός που ευπορείται.
Η δοκιμασία είναι προς όλους μας. Ο Θεός να μας δώσει πραγματικά επιστήμη κυβερνήσεως, να διαχειριζόμαστε όχι μόνο τα της ζωής αυτής, όπως διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα μέσα από τις παροιμίες, αλλά να διαχειριζόμαστε και τα πνευματικά μας σωστά για να απολαμβάνουμε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και αυτό είναι πιο δύσκολο και αυτό θα δούμε σήμερα. Τις αρχές της κυβέρνησης στα πνευματικά όμως, που είναι το πιο σημαντικό. Μέσα λοιπόν από την επίγνωση του καλέσαντος ημάς υπάρχει η υπόσχεση για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες με στόχο να γίνουμε κοινωνοί της Θείας Φύσεως. Αυτό θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει να σωθούμε μόνο, δεν θέλει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία μόνο, δεν θέλει να απολαμβάνουμε τη χάρη και το έλεος του Χριστού μόνο, αλλά να είμαστε και κοινωνοί της Θείας Φύσεως. Δηλαδή να είμαστε απολύτως πνευματικά όντα και όχι σαρκικά. Που είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουμε, όπως έγινε η Εκκλησία της Κορίνθου που δεν ήταν ελλιπής σε κανένα χάρισμα, είχε πλούτο γνώσης και πίστης και δυνάμεως και χαρισμάτων, αλλά ήταν σαρκική. Και γιατί ήταν σαρκική? Γιατί υπήρχε φιλονικία, φθόνος, αίρης, πίκρα. Και η ευλογία του Θεού που οδηγεί τον άνθρωπο σε μία πνευματική σχέση με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο διαλυότανε, έπαβα να είναι κοινωνή της Θείας Φύσεως επειδή έμπαιναν μέσα συναισθήματα ανθρώπινα, γήινα, τα οποία ήταν εν τέλει παραβάσεις στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού και στην οτροπία του Θεού. Ο χριστιανός εμφορείται από την επιθυμία της ορθοτόμησης και κυβερνάται από την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου. Εάν υπάρχουν αυτά τα δύο, η αλήθεια και η αγάπη, το έλεος και η αγάπη στη ζωή του χριστιανού, τότε ο χριστιανός έχει πνευματικότητα δια της οποίας μπορεί να πλησιάζει το Θεό όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα ο Θεός να τον πλησιάζει όλο και περισσότερο. Και έτσι θα αποφεύγουμε, αλλιώς δεν θα το αποφεύγουμε, μόνο αν είμαστε κοινωνοί Θείας Φύσεως θα αποφεύγουμε την εν το κόσμο δια της επιθυμίας διαφθορά. Και μάλιστα το κείμενο λέει φθορά. Μόνο έτσι θα αποφεύγουμε την εν το κόσμο δια της επιθυμίας φθορά. Ο Σπύρος στη σάρκα θερίζει φθορά. Ο σαρκικός άνθρωπος θερίζει φθορά. Και ο σαρκικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν ξέρει το Λόγο του Θεού, που είναι καινούριος, δεν έχει σχέση με αυτά, που προσεύχεται λίγο, που διαβάζει λίγο, όχι. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει αφήνει την καρδιά του έξω από τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να θυμώνει, να ζηλεύει, να παραπονιέται, να πικραίνεται, να αγριεύει, να θέλει εκδίκηση, τιμωρία. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος να μας δώσει τις αυτές 7 αρχές που είναι απαραίτητες στο χριστιανό για να έχει επιστήμη κυβερνήσεως στην πνευματική του ζωή και στην προσωπική και στην οικογενειακή και στην εκκλησιαστική και σε κάθε περιβάλλον που ο Θεός επιτρέπει να είναι. Δι' αυτό τούτο, επειδή δηλαδή πρέπει να είστε κοινωνοί Θείας Φύσεως και επειδή δια της πίστεως σωθήκατε και ο Κύριος σας πρόσθεσε στην Εκκλησία, καταβάλλετε πάσαν σπουδήν. Λέξη σκληρή, απόλυτη. Να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια.
Όχι, να το πει. Γιατί εγώ τόσο καιρό αυτό το κομμάτι το διάβαζα πολύ γρήγορα. Τώρα όμως κατάλαβα ότι είναι διαφορετικό το νόημα. Να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια. Γιατί πρέπει να προσθέσεις την πίστη σου πρώτον την αρετή. Και μετά πήγαινα εγώ στην αρετή να προσθέσεις τη γνώση. Κάτσε. Τι είναι αρετή πρώτα. Που πρέπει στην πίστη σου να προσθέσεις την αρετή. Η αρετή δεν είναι μια λεξούλα. Είναι μια λέξη που έχει νοήματα μέσα. Η αρετή έχει αγαθοσύνη πρώτον. Δηλαδή πρέπει να καταβάλεις πάσα προσπάθεια να προσθέσεις την πίστη στην αρετή, δηλαδή να αφαιρέσεις κάθε πονηριά. Καλοσύνη, να αφαιρέσεις κάθε κακία. Σθένος, που σημαίνει ψυχική, πνευματική και ηθική δύναμη. Και ανδρεία, παλικαριά στο να στέκεσαι στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι απλό να στέκεσαι στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να είσαι ενάρετος άνθρωπος. Πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά εσύ, όχι ο Θεός, εσύ καταβάλεις πάσα προσπάθεια να προσθέτεις στην πίστη που κατά χάρη δια της πίστεως σώθηκες, να προσθέτεις αγαθοσύνη, καλοσύνη, ανδρεία, σθένος, για να είσαι ολοκληρωμένος χριστιανός. Ο χριστιανός δεν είναι έτσι ώστε να παρασύρεται από πάντα άνεμο διδασκαλίας, ούτε να φοβάται, ούτε να τρέμει, ούτε να ντρέπεται, ούτε να φεύγει, ούτε να κρύβεται, ούτε να πονηρεύεται, ούτε να κακιώνει. Είναι ενάρετος και αυτή είναι ευθύνη δική σου και δική μου. Σε κάθε στιγμή της ζωής σου και σε κάθε περιβάλλον που θα επιτρέψει ο Θεός να υπάρχεις. Αγαθοσύνη, καλοσύνη, παλικαριά. Δεν είναι τσαμπουκάς. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος, όχι, είναι συνετός, αλλά έχει παλικαριά, έχει ανδρεία. Έχει σθένος, όχι μόνο σωματική δύναμη, δεν είναι ασθενής. Έχει σθένος, ψυχικό, πνευματικό, ηθικό. Είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει σεβασμό. Ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι φως μέσα στον κόσμο αυτό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει τώρα στην πίστη που πρόσθεσες την αρετή να προσθέσεις και τη γνώση. Ποια γνώση? Να γίνεις καλός επιστήμονας. Καλό είναι, αλλά δεν είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τη γνώση της αληθείας του Λόγου του Θεού. Τη γνώση του θελήματος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει: προσεύχομαι να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του θελήματος αυτού. Πιο πολύ να αποκτήσεις γνώση ότι ο παντοδύναμος Θεός, ο Ιεχωβά, τον οποίον έλεγε ο λαός Ισραήλ, ο Κύριος των Κυρίων, ο Κύριος των Κυριευόντων και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων, ο μόνος δεσπότης που κατοικεί σε φως απρόσιτο, είναι ο πατέρας σου. Τόσο στενή είναι η σχέση σου. Και πώς θα το γνωρίσεις αυτό? Στο ταμείο σου. Γι' αυτό πρέπει να προσθέτουμε γνώση. Στο ταμείο μας αποκαλύπτεται, εν το κρυπτό αποκαλύπτεται ο πατέρας στο παιδί. Δεν μπορεί εμένα ο πατέρας μου να είναι στην Αμερική και να λέω έχω ένα πατέρα και να μην τον ξέρω. Έχω πατέρα, δεν είμαι ορφανός. Έχω πατέρα και τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πόσο πολύ με αγαπάει, πόσο πολύ με φροντίζει.
Και εγώ τον αγαπάω γιατί, γιατί τον ξέρω. Αν δεν ξέρω τον πατέρα μου, πώς θα τον αγαπήσω? Δεν τον αγαπάω. Με λόγια τον αγαπάω. Όταν όμως τον γνωρίσω, η καρδιά μου συντρίβεται από ευγνωμοσύνη και φωνάζω «Αβά ο πατήρ!» Γιατί έτσι φωνάζει ο Χριστός που ξέρει τον πατέρα του. «Αβά ο πατήρ! Πατερούλη μου!» Και όσο πιο πολύ τρέχω στο ταμείο μου, τόσο πιο πολύ γνωρίζω τον πατέρα μου. Και πρέπει να προσθέσω αυτή τη γνώση. Αλλά πρέπει να προσθέσω και τη γνώση να γνωρίσω τον Κύριό μου και τον Θεό μου, το φίλο μου και τον αδελφό μου, τον ημφίο μου. Και αυτό να το γνωρίσω μέσα από τη μελέτη των γραφών, γιατί αυτές μαρτυρούν για αυτόν, το χαρακτήρα του, την υπόστασή του, το πρόσωπό του, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και θα τον γνωρίσω όχι με μία θεωρητική, θεολογική κατάρτιση, αλλά με μία πρακτική, εμπειρική κατάρτιση. Ο Κύριος μου, ο αδελφός μου, ο φίλος μου, που δεν διστάζει να μου τα πει όλα όσα άκουσα από τον πατέρα, γιατί είναι φίλος μου. Και να γνωρίσω ότι και επειδή με έχει φίλο του, πρέπει να τον κάνω και εγώ φίλο μου. Μέσα από τη γραφή, μέσα από το ταμείο. Αλλά και να γνωρίσω τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, αυτόν που προσεύχεται και μεσητεύει περί μόνο εδώ στη γη. Όπως ο Κύριος μου μεσητεύει εκεί στον ουρανό για μένα, ο φίλος μου, ο παράκλητος μεσητεύει εδώ στη γη για μένα, με στεναγμούς αλαλήτους, για να μου δώσει σθένος, να πάρει την ασθένεια, να μου δώσει αντρία, να μου δώσει αγαθοσύνη και καλοσύνη, να με κάνει ενάρετο άνθρωπο. Και πώς θα γνωρίσω προσωπικά τον παράκλητο? Με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, με την εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι κάθομαι 2 λεπτά, μιλάω γλώσσες και φεύγω. Όχι, θέλω να σε γνωρίσω, παράκλητε Θεέ μου, Κύριέ μου, γιατί το Πνεύμα είναι ο Κύριος στην Εκκλησία. Θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να μου μιλάς, θέλω να μ' ακούς, θέλω να σ' ακούω. Ιδίως στις έσχατες ημέρες που δημιουργείται η Εκκλησία, η περιστερά, η Αγία, η ένδοξος. Πρέπει να τον γνωρίσω και επιμένω, όχι με θεωρητική κατάρτιση, θεολογική. Δεν είμαστε θεολόγοι, δεν είμαστε δάσκαλοι, δεν είμαστε καθηγητές, δεν έχουμε θεωρητική κατάρτιση. Έχουμε βιωματική εμπειρία στη σχέση μας με τον Πατέρα μας και μπορούμε δια Πνεύματος Αγίου να κράξουμε «Αβά ο Πατήρ». Μπορούμε να πούμε το Κύριό μας «Φίλε μου». Και μπορούμε να πούμε στον Παράκλητο «Σ' αγαπάω Πνεύμα Άγιο». Σε λατρεύω, σε δοξάζω, αποκάλυψέ μου την αγάπη σου, τη δύναμή σου. Είναι ανάγκη στην αρετή να προσθέτουμε τη γνώση. Και στη γνώση την εγκράτεια. Τι θα πει εγκράτεια? Αυτοπειθαρχία, αυτοκυριαρχία, ελέγχω τον εαυτό μου και δεν τον αφήνω ανεξέλεκτο στις επιθυμίες της σάρκας, των οφθαλμών και στην αλαζονία του βίου. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, γιατί ξέρω ότι η ψυχή μου βρίσκεται εν κινδύνο πάντοτε και μπορεί σε άλλους να κήρυξα, αλλά εγώ στο τέλος να βρεθώ αδόκιμος. Έχω κυριαρχία στον εαυτό μου, αυτοπειθαρχία. Φρένω. Και συγκεκριμένα να το πω, έχω προγραμματισμένη τη πνευματική μου ζωή. Ξέρω πότε είναι η ώρα να προσευχηθώ. Δεν προσεύχομαι όποτε έχω λίγο χρόνο.
τι ώρα ξυπνάω. Πώς είναι ένας εργαζόμενος, ένας στρατιώτης? Είναι όλα σε πειθαρχία. Έγερσης 6 ώρα, λέγαμε στο στρατό. Προσευχή 6,5 ώρα, που σημαίνει 6 με 6,5 ντύσιμο. 6,5 με 7,5 πρωινό, λέω στην τύχη. 7,5 με 10 γυμναστική, ασκήσεις. 10 με 12 θεωρητική κατάρτιση. 12 με 1 ξεκούραση. 1 με 3 φαΐ. 3 με 5 ύπνο. Είμαστε στρατιώτες καλοί ή δεν είμαστε? Ο χριστιανός δεν έχει χήμα. Έχει πρόγραμμα. Έχει ραντεβού με τον Κύριό του. Εγώ όταν γνώρισα την Άννα, ήξερα ότι μετά από τη δουλειά μου θα πάω να φάω και θα συναντήσω την Άννα. Και η Άννα το ίδιο. Και ήταν προγραμματισμένη η ζωή μας. Εάν είχα πρόγραμμα να συναντήσω τη μέλουσα γυναίκα μου επειδή την αγάπαγα, δεν είναι ντροπή μου να μην έχω πρόγραμμα να συναντήσω τον Κύριό μου που τον αγαπάω? Η ζωή μας είναι βασικά προγραμματισμός. Που σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, απόλυτα ελεγχόμενος ο εαυτός μου. Μέσα στη χάρη του Χριστού, στην ειρήνη του Θεού, στην παρουσία του Κυρίου. Μια αδερφή λέει, εγώ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή καθαρίζω το σπίτι μου. Έχει πρόγραμμα. Η τεμπέλα τι λέει? Άστο, δεν πειράζει μωρέ. Και το σπίτι τι είναι, βρώμικο. Και όμως δύο φορές τη βδομάδα το καθαρίζει και είναι πάντα καθαρό. Το δικό μας σπίτι που κατοικούμε εμείς και ο Χριστός μέσα, δεν θα το καθαρίζουμε? Δεν θα το φροντίζουμε? Θα κάνουμε ό,τι μας έρχεται? Πώς θα μας βρει ο Θεός να μας ευλογήσει? Κανόνες και αρχές επιστήμης κυβερνήσεως στα πνευματικά, αδελφοί. Μοναδικές. Και χωρίς αυτές δεν είμαστε ολοκληρωμένοι χριστιανοί. Μετά την εγκράτεια, η υπομονή. Έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε την επαγγελία του Κυρίου. Τι σημαίνει υπομονή? Καρτερικό της. Προσκαρτερούσαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τον Κύριο στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Δεν ήτανε το Κύριος, το κυρίαρχο θέμα η διδαχή των Αποστόλων, η κλάση του Άρτου, η κοινωνία μεταλλήλων και οι προσευχές. Το κυρίαρχο θέμα ήταν η προσκαρτέρηση του Κυρίου. Περιμέναν την επίσκεψή του. Περιμέναν την επίσκεψή του στη προσωπική, οικογενειακή και εκκλησιαστική ζωή με τη διδαχή των Αποστόλων. Περιμέναν την επίσκεψή του στην κοινωνία μεταλλήλων. Δεν ήταν ένα παιχνιδάκι. Στις αγάπες να είναι ο Κύριος εκεί παρών, να δοξάζεται, να μην τον διώχνουμε με τις ανοησίες μας, με την αφροσύνη μας. Το κυρίαρχο θέμα ήταν προσκαρτέρηση στις προσευχές. Να προσευχηθούμε και να μας επισκεφθεί ο Θεός. Θέλω, περιμένω, Χριστέ μου, έλα, μίλησέ μου, επισκέψου με, πλήρωσέ με με Πνεύμα Άγιο, απάντησέ μου, βοήθησέ με. Υπομονή σημαίνει προσκαρτέρηση, αντοχή. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αντέχουμε. Όλα τα αντέχουμε. Τα πάντα δύναμε. Δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Αν δεν σε ενδυναμώνει ο Ιησούς Χριστός, πώς θα αντέξεις? Να ανεχόμαστε τα πάντα. Η αγάπη τα πάντα ανέχεται. Να υποφέρουμε αλλήλους, τους ανυπόφορους. Χρειαζόμαστε υπομονή να υποφέρουμε τα αδέλφια μας πολλές φορές. Χρειαζόμαστε υπομονή να υποφέρουμε τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας,
τους γέροντες γονείς μας, τους κακοπαθούντες, τους αδελφούς μας τους άσοφους, τους αδελφούς μας τους καινούριους. Δηλαδή αυτός που έχει υπομονή, τι δεν έχει απαιτήσεις από κανέναν. Όλα τα δέχεται ότι ο Θεός τα επιτρέπει στη ζωή του. Και έχω εγκράτεια και στην παιδεία και στη δοκιμασία και στην ευλογία. Στην ευλογία να μην υπερηφανευθώ, στη δοκιμασία να μην αποκάμω και καταποθώ υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Αλλά έχω και υπομονή. Υπομονή στην κακοπάθεια. Αντοχή στην κακοπάθεια. Ανεκτικότητα στην καθοπάθεια. Προσκαρτέρηση στην κακοπάθεια. Μπορώ και περιμένω. Και στη συνέχεια σηκώνουμε και συνεχίζω. Δεν τα παρατάω. Έχω και επιμονή. Δεν παρατάω. Πρέπει να τελειώσω το δρόμο μου. Πρέπει να διατηρήσω την πίστη μου. Και στην υπομονή. Τα τέσσερα πρώτα είναι, θα έλεγα, στη φυσική. Όχι, βεβαίως όχι στη πνευματική, αλλά στην ανθρώπινη ζωή. Τώρα πάμε όμως στα τρία τελευταία που είναι, αδερφοί αγαπητοί, η σχέση μας με το Θεό. Στην αρετή γνώση, στη γνώση εγκράτεια, στην εγκράτεια υπομονή, αλλά στην υπομονή τώρα πια, στην υπομονή. Γιατί αν δεν έχεις υπομονή δεν μπορεί να έχεις ευσέβεια. Να το πω πιο καλά. Εάν δεν έχεις αρετή, η γνώση σου είναι άχρηστη, γιατί υπερηφανεύεται, φυσιεί. Εάν δεν έχεις γνώση, η εγκράτειά σου είναι άχρηστη, γιατί δεν ξέρεις το θέλημα του Θεού. Και αν δεν έχεις εγκράτεια, η υπομονή σου είναι άχρηστη. Δεν μπορείς να υπομένεις αν δεν ξέρεις να αυτοκυριαρχείς τον εαυτό σου και να αυτοπειθαρχείς και να αυτοπρογραμματίζεσαι. Και αν δεν έχεις υπομονή, δεν μπορεί να έχεις ευσέβεια. Δεν μπορεί να έχεις φόβο στο Θεό. Δεν μπορεί να φοβάται το Θεό αυτός ο οποίος δεν μπορεί να υπομένει αυτά που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του. Φόβος Θεού, αρχή σοφίας. Έχω υπομονή. Γι' αυτό και μπορώ να είμαι ευσεβής. Έχω προσκαρτέρηση, αντοχή, ανοχή, επιμονή. Γι' αυτό και μπορώ να είμαι ευσεβής και ευλαβούμενος στο όνομα του Κυρίου. Ώστε ο Θεός να μου δώσει και σοφία και σύνεση, αλλά να με καταστήσει και σε αγιασμό έμπρακτο. Πρακτικός αγιασμός δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν υπάρχει ευσέβεια. Όπως ευσέβεια δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει υπομονή. Πρακτικός αγιασμός. Η ζωή μου η καθημερινή είναι σύμφωνη με τη θεϊκή φύση του Θεού. Με αυτό που είπαμε, θεία φύση, θεϊκή ζωή. Δεν κοιμάμαι και γκρινιάζω και παραπονιέμαι γιατί φοβάμαι τον Θεό, γιατί ακούει τις σκέψεις μου και μαλώνω και θυμώνω και απογοητεύομαι και απελπίζομαι και χαίρομαι. Δεν κοιμάμαι έτσι. Δεν οδηγώ και οι σκέψεις μου γυρίζουνε από εδώ και από εκεί. Αδιαλείπτως προσεύχομαι και κατά πάντα ευχαριστώ το Θεό. Θεϊκή ζωή, αγία ζωή στην πράξη, ομοιότητα με το Χριστό. Δεν αφήνω τις μέριμνες να κυβερνάνε το σώμα μου, την ψυχή μου και το πνεύμα μου.
αγαπάω το Θεό, ελπίζω στο Θεό, πιστεύω στο Θεό και είμαι φως στον κόσμο αυτό με έναν αληθινό αγιασμό. Και τώρα πιο δύσκολο, στην ευσέβεια, τη φιλαδελφία, αγαπάω τον αδελφό μου, αλλά όχι όπως εγώ θέλω, όπως ο Χριστός αγαπάει εμένα. Ο Χριστός πώς με αγαπάει? Με πατρική αγάπη, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Είναι φίλος μου, είναι αδελφός μου, είναι δούλος μου. Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Είναι αυτός ο οποίος πρώτος έπλυνε τα πόδια μας. Είναι υπηρέτης μας. Είναι αυτός που είναι ο δοτήρ παντός αγαθού. Και εγώ αγαπάω με πατρική αγάπη, με θυσία, με υπηρεσία, με προσφορά, με ταπείνωση. Έτσι όπως περιγράφεται στον ύμνο της αγάπης από τον Απόστολο Παύλο. Αλλά δεν μπορώ να έχω αυτή την αγάπη στα αδέρφια μου εάν δεν έχω ευσέβεια, εάν δεν έχω υπομονή, αν δεν έχω εγκράτεια, αν δεν έχω γνώση, αν δεν έχω αρετή. Και αφού διακρίνομαι για τη φιλαδελφία μου και διακρινόμαστε σαν οικογένεια για τη φιλαδελφία μας, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια, αλλά προϋπάρχει γνώσης της ορθοτόμησης του Ευαγγελίου, τώρα έρχεται η ορθοπόδησης του Ευαγγελίου. Αν λοιπόν αγαπάω έτσι, τότε λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, θα μας κάνει γνωστούς στους ανθρώπους ότι είμαστε μαθητές του Χριστού. Αρχίζει η ανταπόκριση του Θεού στον άνθρωπο που διακρίνεται για τη φιλαδελφία του. Και ολοκληρώνεται, τελειοποιείται ο χριστιανός με την αγάπη προς πάντας. Με την αγάπη του Θεού Πατρός, που έτσι αγάπησε τον κόσμο ώστε δεν υφίστη τον Υιό του το μονογενή. Όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό βρέχει σε πονηρούς και σε αγίους ανθρώπους, σε καθαρούς και σε ακαθάρτους ανθρώπους. Όλους τους φροντίζει, όλους τους περιμένει. Αυτά τα χαρακτηριστικά πρώτος τα έχει ο πατέρας μας ο ουράνιος. Έχει αρετή, έχει γνώση, έχει εγκράτεια, έχει υπομονή, έχει ευσέβεια, σεβασμό σε μας. Μας σέβεται ο Θεός. Έχει αγάπη σε μας, αλλά έχει και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο ο Πατέρας μας ο Ουράνιος και ο Ιησούς Χριστός και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Ο Ιησούς Χριστός επιμένει ότι θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και περιμένει όλους τους ανθρώπους να επιστρέψουν. Η αγάπη είναι αυτή που μας τελειοποιεί σαν άτομα, στη σχέση μας με το Θεό και με τους άλλους, σαν οικογένεια, μια οικογένεια που έχει και φιλαδελφία και αγάπη, είναι τέλεια στα μάτια του Θεού. Τέλειοι γίνεστε, καθώς ο πατέρας σας είναι τέλειος. Αυτή η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί πρέπει να καταβάλουμε πάσα σπουδή να προσθέσουμε στη φιλαδελφία την αγάπη για τους εχθρούς μας, την αγάπη για τους συγγενείς μας, την αγάπη για τους άπιστους, για τους άθεους, για όλους. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, να μας φανερώσει τα αποτελέσματα. Εάν ταύτα υπάρχουν σε εσάς και καταφέρετε με πάσα σπουδή να περισσεύουν σε εσάς, τότε αυτές είναι οι αρχές της κυβερνήσεως στα πνευματικά της προσωπικής μας και οικογενειακής μας και εκκλησιαστικής μας ζωής. Αν αυτά λοιπόν υπάρχουν και περισσεύουν σε εσάς,
αυτά θα σας καταστήσουνε. Όχι εγώ, λέει ο Θεός. Όχι εσείς. Αλλά αυτά για τα οποία καταβάλλετε πάσα σπουδήν να προσθέτετε το ένα στο άλλο για να τα έχετε όλα. Αυτά θα σας καταστήσουνε. Όχι αργούς, όχι αδρανείς χριστιανούς, κακομαθημένους, κοιμισμένους, οκνηρούς, ούτε άκαρπους. Ούτε άκαρπους. Αλλά θα σας καταστήσουν δραστήριους χριστιανούς και καρποφόρους χριστιανούς. Και μάλιστα δια της επιγνώσεως εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και προσέχετε, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί σε όποιον δεν υπάρχουν αυτά, παρόλο που είναι έθνος Άγιον, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον απέκτησε με το ίδιο το αίμα του Χριστού ο Θεός, εάν αυτά δεν υπάρχουν, τότε είστε τυφλοί. Δεν βλέπετε. Ξέρεις, θα πει τυφλός. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν ξέρεις που να πας. Δεν ξέρεις πώς να ξεφύγεις, πώς να τρέξεις. Τρομοκρατημένος. Άθλιος. Άντε, στην καλύτερη περίπτωση, μύωπες. Ο μύωπης είναι αυτός που βλέπει εδώ. Εδώ δεν βλέπει. Μόνο γύρω του, μόνο σε κοντινή απόσταση. Μόνο για τον εαυτούλη του, ούτε καν για την οικογένειά του. Δεν ενδιαφέρεται για τη γυναίκα του, δεν ενδιαφέρεται για τον άντρα της, δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά του, δεν ενδιαφέρεται για τον αδελφό του. Είναι μύωψ. Και δεν ενδιαφέρεται γιατί δεν τους βλέπει, δεν τους καταλαβαίνει. Δεν τους πλαχνίζεται. Δεν τους αγαπάει. Μύωψ. Και ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αμαρτιών αυτού. Πάλι οι αμαρτίες ήρθαν στην πλάτη του. Δεν ξέρει τι θα πει συγχώρεση αμαρτιών. Την ξέχασε. Αν όμως, να τώρα τα αποτελέσματα της επιστήμης κυβερνήσεως των αρχών, της επιστήμης κυβερνήσεως των μοναδικών στα πνευματικά. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, επιμελήθητε κατά αυτόν τον τρόπον να κάνετε βεβαίαν την κλίση σας και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάνοντες ποτέ δεν θα πτέσετε. Αν αυτά κάνετε, δεν θα φταίξετε ποτέ. Και έτσι, κάνοντας αυτά, κάνετε βεβαία την κλίση σας και την εκλογή σας. Και όχι μόνο αυτό. Εάν κάνετε, κάνοντας ταύτα βεβαία την κλίση σας και την εκλογή σας, τότε θα σας δοθεί, θα σας χαριστεί. Εκεί ήταν που τρόμαξα. Θα σας χαριστεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Δηλαδή, εγώ έλεγα να αγωνιστούμε να εισέλθουμε πλουσίως και λέει ο Λόγος του Θεού, σαχλαμάρες λες. Δεν γίνεται με αγώνα αυτό. Κατά χάρη γίνεται. Δώρο είναι. Αν όμως καταβάλεις πάσα σπουδή να προσθέτεις στην πίστη σου την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία και στη φιλαδελφία την αγάπη, τότε θα σου χαριστεί. Πω, πω, λέω, Κύριε, πόσο σοβαρό είναι. Όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο κάνω βεβαία την κλίση μου και την εκλογή μου στον ουρανό, αλλιώς είναι αβέβαιη. Αβέβαιη η συμμετοχή μου στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πυγμαχώ εις τον αέρα. Τρέχω εις μάτιν. Όχι μόνο κάνω βεβαία την είσοδό μου,
δια της αρπαγής της Εκκλησίας στις μέρες μας, Θεού θέλοντος, είτε δια προσωπικής κλίσεως, Θεού θέλοντος, ό,τι ο Θεός επιτρέψει. Αλλά εάν κάνω αυτά, θα μου χαριστεί και πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Θεώρησα, αδερφοί, ότι πιο σημαντικό ζήτημα μέσα στις γραφές στα 30 χρόνια της πίστης μου δεν έχω διαβάσει. Είναι πραγματικά οι αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως τα πνευματικά μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτά τα 7 πράγματα, τα οποία όμως είναι όλο το Ευαγγέλιο. Είναι όλη η ζωή μου. Πρέπει να είναι όλη η ζωή μας. Είναι η προσπάθειά μας. Είναι ο αγώνας μας ο καλός. Με πολύ μεγάλη μισθαποδοσία, χάρισμα, την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, πλουσίως. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας.